Οι θυσίες αυτές είναι πρωτοφανείς για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Καμία χώρα της Ευρώπης δεν έχει χάσει το 25% του εθνικού της πλούτου μέσα σε 5 χρόνια. Αυτό το οποίο έγινε και στην καμία Ελλάδα. Καμία άλλη χώρα όταν δεν υπάρχει πόλεμο, κύριε έχει, Μητσοτάκη, πείτε τα. Άλλη χώρα όταν δεν έχουμε πόλεμο. Συγγνώμη. Θα ακολουθήσουν κι άλλες. Δεν είναι το πετυχημένο παράδειγμα το δικό μας ως πειραματόζωα. Θα ακολουθήσουν κι άλλες. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη διευκρίνηση. Και εμείς καθιστούμε απολύτως σαφές ότι η ελληνική κοινωνία έχει φτάσει στα όρια της. Δεν αντέχει επιπρόσθετους φόρους, δεν αντέχει άλλες μειώσεις μισθών και συντάξεων. Και άλλα ψέματα και υποκρισία δεν αντέχει, κύριε Μητσοτάκη. Και από αυτά που είπατε, τώρα, τα μισά, μόνο τα άρθρα και τα ΚΕ δεν ήταν ψέματα. Πραγματικά όμως. Δεν ξέρω. Από το πρωτογενές πλεόνασμα μέχρι την αξιολόγηση του δημοσίου. Μόνο τα άρθρα και τα ΚΕ δεν ήταν ψέματα. Θα τα πούμε μετά. Θα πείτε, αλλά τα λέτε τώρα όμως. Δεν τα λέτε μετά. Μια στιγμή θα το ρυθμίσω. Δεν ξέρω καν ποια κυρία επιλέγει αυτό τον λόγο, ο οποίος δεν νομίζω ότι συνάδει με την πρόσωπο των αρχαιολόγων. Θα μας πει μετά. Ναι. Θα μας πει, κυρία Κουτσούμπα, και να μου κάνετε πειθαρχικό, κύριε Μητσοτάκη. Δεν χρειάζεται να με ξέρετε. Δεν σας γνωρίζω, κυρία μου. Λοιπόν. Μάλιστα, δεν ούτε σας γνωρίζω. Ούτε σας γνωρίζω, ούτε σας βλέπω. Ωραία. Οπότε καλό είναι πριν μιλάτε να σας ευχαριστήσω. Αν έπρεπε, κύριε Βορύδη, ζω πολύ κοντά στην κοινωνία, σε αυτή την κοινωνία μέσα, η οποία με συγχωρείτε πολύ, εμένα με εκλέγει, γιατί σας δεν σας εκλέγει. Για να τελειώνουμε για την κοινωνία. Για να τελειώνουμε την κοινωνία. Πώς σας εξέλεξε αυτή η κοινωνία με την πρόγραμμα. Θα δούμε. Λοιπόν, αφήστε το. Αφήστε. Και εμένα με εκλέγουν οι συνάδελφοί μου και μπορούν και να με ανακαλέσουν. Εσύ άμα δεν κάνω αυτά που λέω. Έχετε. Ορίστε. Έχετε κομματική ταυτότητα εσείς που μιλάτε. Γιατί το έχετε απαγορεύσει. Ο Σύλλογος Αρχαιολόγων. Όχι, καθόλου. Έχετε να μας την πείτε, θέλω. Βεβαίως. Για να πείτε μας. Λοιπόν, πείτε μας. Πείτε μας, να ξέρουμε ποιον μιλάμε. Για πολλά χρόνια. Και είμαι μέλος λοιπόν, του Ανταρσία. Είστε μέλος του Ανταρσία. Έτσι συνεννοηθήκαμε. Βεβαίως. Και γι' αυτό άρα, λοιπόν, την νομιμοποίησή μου την εκλογική. Μην τη θέτετε εσείς. Μην τη θέτετε εσείς. Είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Την νομιμοποίησή μου την εκλογική. Μην την αμφισβητείτε εσείς. Ένα συνάδελφό μου από αυτού που είναι από τη δουλειά. Να συνεχίσω. Θα σα συμπεριφέρονταν πολύ χειρότερα από εγώ. Εάν είχατε εδώ τον συνάδελφό μου, λοιπόν, ο οποίος έφαγε κατασχετήριο από τη ΔΟΗ για 2.600 ευρώ χρέος, θα σα μιλούσα πολύ χειρότερα από εγώ, κύριε Βορύδη. Τι εννοείται. Ότι του ήρθε κατασχετήριο για χρέος 2.600 ευρώ. Από τη ΔΟΗ Μυτιλίνη. Κατά την άποψή σα, δεν πρέπει να γίνεται να εισπράττονται τα 2.600 ευρώ. Άνθρωπο πολίτευτο με 4 παιδιά έκτακτο. Έτσι, λοιπόν, να εισπράττονται, λέτε, να του πάρουν το σπίτι, λέτε. Εγώ έτσι λέω ξανά, τα ζούμε χρέη προς το δημόσιο, κατά σίγουρος την άποψή σας, δεν πρέπει να εισπράττονται. Αλλά εν συνεχεία θα έρχεστε εσείς που θα εγκαλείτε ακριβώς την κυβέρνηση γιατί δεν εισπράττει τα χρέη. Και άρα δεν έχει χρήματα για να εκλοποιήσει την πολιτική. Αυτά τα χρέη σας εγκαλεί κανείς που δεν εισπράτεται. Αυτά λοιπόν τα χρέη και τα άλλα και θα δούμε. 505, ποιο το βήμα δεν έγραφε. 505 Έλληνες έχουν υπό, δεν ξέρω πόσα δις, δεν ξέρω τα μετράω αυτά τα δις. Να συνεχίσω, κύριε Πρεδρή. Να συνεχίσω, κύριε Πρεδρή. Θα λύσουμε το πρόβλημα του προϋπολογισμού με τους 505. Με τους 505 θα λύσουμε το πρόβλημα του προϋπολογισμού. Εσείς με τον έκτακτο συνάδελφο με τα 2.600 που πρόσταγε στην εφορία. Όταν θα έρθετε, θα δούμε πώς θα πάρετε από τους 505 εγώ τι θα πάρετε. Εγώ είμαι εδώ ως πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, αν δεν το θυμάστε. Εντάξει, λοιπόν, όχι, αυτό λέω. Επειδή έχουμε διάφορα καπέλα που φοράμε, κατά πώς μας βολεύει, για να αποφεύγουμε και την πολιτική ευθύνη αυτού που είμαστε. Δεν έχω αλλάξει εγώ 15 πολιτικά κόμματα. Γιατί ο Σύλλογος Αρχαιολόγων να μας μιλήσετε κατά πρόεδρο του Συλλόγου Αρχαιολόγων. Εδώ μας μιλάτε για δημοσιονομική πολιτική ο Σύλλογος Αρχαιολόγων. Εγώ ήρθα εδώ για μια κουβέντα για το δημόσιο, να με συγχωρείτε που έχετε κάνει όλα τα Ωραία. Άρα να περιμένετε τη συζήτηση για το δημόσιο και του υπόλοιπου. Θέλετε να είστε κάθε Δευτέρα εδώ, μεγάλη χαρά να είστε. Όχι, δεν θα σα πω κάτι. Εγώ δεν αισθάνομαι καλά. Η εμπειρία την οποία έχετε. Για άλλο λόγο με καλέσατε, δεν αισθάνομαι καθόλου. Τι θα θέλατε. Να μιλήσω για το δημόσιο. Ποιο θα θέλατε εδώ. Όχι, καταρχά θα ήθελα να μιλήσω για το δημόσιο για το οποίο ήρθα. Πρώτον. Γιατί μιλάμε. Δεύτερον, γιατί μιλάμε. Για το δημόσιο μιλάμε τόση ώρα. Για του φόρου, για τι κατασχέσει, για τα ελλείμματα. Να μιλήσουμε για το δημόσιο. Σαν τι δηλαδή. Τι είναι δηλαδή. Έχουμε τη μεγαλύτερη φορολογία. Και αυτά δεν λέμε τώρα. Δημόσιο. Παλιά λέγαμε ότι, ότι πληρώνουμε φόρους για να έχουμε δημόσιο τομέα. Αυτά δεν λέγαμε. Τώρα καταργούμε το δημόσιο τομέα για να πληρώνουμε παραπάνω φόρους. Yeah. Αν μιλάγαμε για το δημόσιο, θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή το πρωτογενές πλεόνασμα επιτυγχάνεται με πολύ ωραίους τρόπους. Για παράδειγμα, δεν υπάρχουν λειτουργικά, δεν έχουμε πάρει λειτουργικά από αρχή του χρόνου, ας πούμε. Δεν είναι πληρωμένη η ΔΕΗ της Ακρόπολης, των Δελφών, της Κνωσού. Δεν έχουμε λεφτά για βενζίνη στα υπηρεσιακά αυτοκίνητα. Δεν μπορούμε να πάμε να κάνουμε μια αυτοψία για να προχωρήσουν τα έργα του ΕΣΠΑ. Και όλα αυτά είναι πρωτογενές πλεόνασμα. Ανέκδοτο δηλαδή. Έτσι.
Αν μιλάγαμε για δημόσιο, θα λέγαμε ότι εγώ πληρώνω 870 ευρώ, ότι πορικά δεν παίρνω και τα βάζω από την τσέπη μου, ότι κάθομαι και κάνω υπερορίσιο και εγώ, οι συνάδελφοί μου σε όλη την Ελλάδα, για να προχωράνε με 400 έργα ΕΣΠΑ σε όλη την Ελλάδα, για να δίνουμε δουλειά στον κόσμο, για να κάνουμε δουλειά από το αγαθονίσι μέχρι τον Εύρο. Και αυτό το κάνουμε κόντρα στις πολιτικές ηγεσίες και κόντρα στην κυβέρνηση, η οποία δεν μας αφήνει να κάνουμε προσλήψεις, γιατί δεν βγάζει πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για να κάνουμε προσλήψεις, γιατί έρχονται τα λεφτά για σωστικές ανασκαφές τον Οκτώβριο, όταν ακόμη και η κόρη μου που είναι 8 χρονών γνωρίζει ότι οι ανασκαφές γίνονται το καλοκαίρι και θα αναγκαστούμε να γυρίσουμε πίσω λεφτά και θα μας δίνει μετά. Μα δεν τα χρειάζεστε, αφού δεν τα απορροφήσατε. Τι να απορροφήσω Νοέμβρη μήνα, έτσι. Έχω εδώ προγραμματικές συμβάσεις όλη την Ελλάδα, 11 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι θα δουλεύανε με αυτές. Από το Μάιο τα λεφτά στις τράπεζες. Και δεν βγήκε μια πράξη Υπουργικού Συμβουλίου που την υπογράφει ο Υπουργός Οικονομικών και ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε αυτά τα έργα, να προσληφθεί κόσμος. Μιλάμε τώρα από τη Λίνδο. Τα λεφτά υπάρχουν δηλαδή. Τα λεφτά είναι στις τράπεζες. Στις τράπεζες. Και όλα αυτά είναι μνημονιακά μέτρα. Ότι για προσλήψεις που γίνονται με μόρια, που γίνονται στη διάβια, που γίνονται με ΦΕΚ, με δεν ξέρω τι, έτσι πρέπει να περιμένουμε τον κύριο Σταϊκούρα και τον κύριο Μητσοτάκη να υπογράψουν που δεν υπογράφουν. Λοιπόν, για όλα αυτά τα πράγματα. Αν μιλάγαμε για το δημόσιο. Θα λέγαμε τι συμβαίνει σήμερα στο δημόσιο. Ότι αυτά που λέει ο κ. Μητσοτάκης περί αξιολόγησης κλπ. Είναι όλα μία σειρά από φούμαρα. Το καταλαβαίνει ο τελευταίος άνθρωπος. Δεν όλα έχει γίνει καμία αξιολόγηση. Δηλαδή. Ορίστε. Είναι όλα τέλεια στο δημόσιο. Όχι. Δεν ήταν και πριν όλα τέλεια στο δημόσιο. Προφανέστατα. Δεν ήταν και πριν όλα τέλεια στο δημόσιο. Αλλά το ερώτημα είναι, επειδή δεν μιλήσαμε από το δημόσιο, για το δημόσιο από την αρχή, που θα τα έλεγα όλα αυτά, το ερώτημα είναι όμως τι έρχονται να κάνουν τώρα. Αυτό που έρχονται να κάνουν τώρα είναι οτιδήποτε υπάρχει σε κοινωνικό κράτος να το καταργήσουν. Όχι, δεν είπαμε αυτό. Μα αυτό κάνουν. Είπε ο κ. Μητσοτάκης περί αξιολόγηση. Ποια αξιολόγηση? Κύριε Πρετεντήρη, είστε δημοσιογράφος. Οι εκθέσεις αξιολόγηση που προέβλεπαν και οι νόμοι που θα έβγαζαν πλεονάσμα προσωπικό στα υπουργεία, πού είναι? Σας τις στείλανε ποτέ? Όχι, αφού είναι τόσο περίπτωση για την αξιολογία, δεν τις δημοσιοποιούν. Να σου πω κάτι. Κύριε Κουτσούμπα, το δημόσιο είναι ότι υπάρχει μια πλευρά του δημοσίου που είναι αυτό που λέτε. Ο κοινωνικός του ρόλος, οι κοινωνικές υπηρεσίες που τις έχουμε ανάγκη. Δημόσιο όμως είναι. Μια πλευρά του δημοσίου είναι δημόσιοι υπάλληλοι καταρτισμένοι, πτυχιούχοι. Με πάρα πολλά προσόντα, 50% βγήκε από την Ελλάδα. Αλλά δεν θέλω να ακούσω το που λέω όμως. Δημόσιο λοιπόν είναι ο κοινωνικός του ρόλος, η γυναικείου του υπηρεσία. Δημόσιο όμως. Συγγνώμη, δημόσιο είναι αυτό που λέτε. Δημόσιο όμως, κυρία Κουτσούμπα, δημόσιο είναι και αυτοί που δίναν τα ψεύτικα επιδόματα στους τσιγκάνους με τα παιδάκια. Βεβαίως. Και αυτό δημόσιο είναι. Από πού ξεκινήσαμε, τα έδιναν οι συνάδελφοι. Με συγχωρείτε, και αυτό ο κοινωνικό ρόλο αποτίμηση. Δεν ακούσαμε. Ο κοινωνικό ρόλο δεν έχει αποτίμηση. Δεν ήταν νόμο. Ωραία, κοινωνικό ρόλο πόσο κάνει. Εφαρμόζουμε νόμους. Τους νόμους δεν έχει καμία σημασία αυτό, όσα λεφτά και να κάνει. Δεν του ψηφίζουμε εμεί. Από εκεί του ψηφίζουν και εμεί του εφαρμόζουμε. Αν δεν κακό ο νόμο. Μια και εκπροσωπείτε την ΑΔΔΗ. Μια και εκπροσωπείτε την ΑΔΔΗ. Α, τώρα εκπροσωπείτε την ΑΔΔΗ. Για να ακούσω. Άμα θέλετε, εκπροσωπείτε τον Ανταρσίο, ό,τι θέλετε. Όχι, θέλω να εκπροσωπώ τους συναδέλφους μου. Λοιπόν, ωραία. Μιας και εκπροσωπείτε λοιπόν τώρα την ΑΔΔΗ, για πείτε μας, η ΑΔΔΗ είχε πάρει πολλές φορές θέσεις υπέρ της αξιολόγησης. Ακούστε, να τα ακούσω, δηλαδή. Η ΑΔΔΗ, ναι. Εγώ προσωπικά. Πολλές φορές. Η ΑΔΔΗ έχει πάρει. Πότε τώρα? Αυτά όλα. Έχει πάρει άπειρες φορές θέσεις υπέρ της αξιολόγησης. Θεωρητικά και γενικά, ναι. Όποτε υπάρχει ζήτημα εφαρμογής, μεταμανίας και λησοδός. Όχι, εκπομπή μαζί σα. Μεταμανία στον κύριο Πρεσβευτέρη, που ο πρόεδρος ΑΔΔΗ το είπε. Α, ναι. Αυτή η αξιολόγηση στην οποία όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι άριστοι. Βεβαίω. Για αυτή την αξιολόγηση. Εγώ ήμουν κατά και είναι άριστη. Είναι άριστοι όλοι. Εγώ δεν υπάρχει ένας με βήτα, είναι όλοι αλφα. Εγώ δεν κάνω κουβέντα καφενείου. Εάν θέλετε να μιλήσουμε για αξιολόγηση, να βάλουμε κάτω τα συστήματα αξιολόγησης αναχώρα. Εσείς μου είπατε ότι είστε εναντίον της αξιολόγησης. Να βάλουμε κάτω το σύστημα αξιολόγησης της Γαλλίας. Εσείς να φέρετε όποιο θέλετε. Θα δούμε αν η εταιρεία που μας φέρατε εδώ να βοηθήσει τις αξιολογήσεις, που τις πληρώνουμε κιόλας τις αξιολογήσεις, γιατί θα τις κάνουν ιδιωτικές εταιρείες αξιολογήσεις, να βγάλω και τα λεφτά. 10 εκατομμύρια και 3 εκατομμύρια έργα από το ΕΣΠΑ για να πληρωθούν αξιολογήσεις που τις κάνει το ίδιο το δημόσιο μόνο. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι το ζήτημα. Η Γαλλία λοιπόν είχε μια εταιρεία για την οποία αποδείχτηκε ότι αυτή η αξιολόγηση που γινόταν με ποσοτικά κριτήρια είχε τα ανάποδα αποτελέσματα από το που θα έπρεπε να έχει στο δημόσιο. Να σας πω ένα, γιατί για να κάνουμε αξιολόγηση πρέπει να ξέρουμε τι στόχους έχουμε, έτσι. Να σας πω ένα παράδειγμα. Θα ανακαλύψουμε. Τώρα δεν θα ανακαλύψουμε. Θα ανακαλύψουμε. Όχι, όχι, όχι. Σας παρακαλώ. Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις που γίνονται στον ιδιωτικό τομέα. Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις που υφίστανται όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά εσάς θα σας έχουμε σε ένα ειδικό καθεστώς
γυαλάς προκειμένου να μην σας αγγίξει κανένας ποτέ. Μωρίδη, δεν γίνεται έχω αυτό. Δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα. Δεν γίνεται, παρήλθε αυτή η εποχή. Ευτυχώς. Τελείωσε. Στον ιδιωτικό τομέα σήμερα για να πας σε σούπερ μάρκετ στην Βόρεια Αττική πρέπει να βάλεις μέσον βουλευτή. Αυτή είναι η αξιολόγηση στον ιδιωτικό τομέα. Δουλευόμαστε. Κυβερνητικό βουλευτή για να πας σε σούπερ μάρκετ να δουλέψεις. Δεν τα ξέρουμε έξω από την κοινωνία. Εσείς δεν ξέρω που ζείτε, αλλά εγώ ζω μέσα στην κοινωνία.